τηλεφωνική γραμμή έχω τον Παύλο Μαρινάκη. Παιδιά, τι κάνει η ΟΝΕΔ? Καλά είναι, θα σας πω κατά πρώτον, αλλά κατά δεύτερον θα σας πω τι κάνει. Να κάτσετε να το κοιτάξετε, να το μελετήσετε, να το προσεγγίσετε, να το θαυμάσετε, να το πλαισιώσετε, να το αγκαλιάσετε. Χριστούγεννα τηλεμαραθώνιος, ενίσχυση αστέγων συμπολιτών, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ τιμητικά λόγια. Μαζί από απόσταση, το hashtag σας. Ακριβώς, λοιπόν, hashtag ακριβώς. Να πάνε στην ευχή αυτά τα Χριστούγεννα που μας έκατσαν όλα ανάποδα. Εγώ σε λίγο θα μιλήσω για τους ανθρώπους στο Σαν Ζωζέφ που κάνουν δράσεις για την ΕΛΕΠΑΠ και για την Κιβωτό του κόσμου, του πατρός Αντωνίου. Βλέπω ότι μέσα στις δράσεις τις οποίες η ΟΝΕΔ υποστηρίζει και προωθεί είναι και η υπόθεση της σχεδίας του περιοδικού των ανέργων του Χρήστου Αλεφάντη. Το θυμάμαι όταν είχε βγει το 12-13, πρώτη φορά τον έβγαζε συνέχεια τότε τον Χρήστο. Το περιοδικό του δρόμου. Ακριβώς, στην εκπομπή είναι οι άστεγοι συμπολίτες μας. Έχουν τεράστια ανάγκη φέτος. Ναι. Φέτος που όλοι είμαστε στα σπίτια μας, θα πρέπει διπλά να σκεφτούμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και να σου πω κάτι, επειδή δεν θα βγούμε και για δώρα. Ακριβώς. Αλλού, ακριβώς. Να πάνε. Αλλού να πάνε φέτος. Είναι πολλά τα οποία οδηγούν. Πες τα εσύ τώρα, γιατί δεν σε κάλεσα για να μιλήσω εγώ. Το βασικό είναι, όχι, τα λες πάρα πολύ καλά και μάλιστα είστε μέσα στο μυαλό μας σε όλο αυτό που κάνουμε. Είναι πολλά που οδηγούν σε αυτήν την αποφάση. Το κυριότερο είναι αυτό που είπες, ότι όλοι μας γκρινιάζουμε. Εντάξει, είναι και φυσιολογικό, γιατί θα αναγκαστούμε να περάσουμε τις δύο θέσεις χωρίς πολλά γραμμένα μας πρόσωπα και πολλά πρόσωπα από την οικογένειά μας, γιατί έτσι πρέπει για να είμαστε όλοι καλά του χρόνου. Και αυτό το και του χρόνου φέτος έχει πραγματικό νόημα. Γιατί θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό γκρινιάζουμε. Δυστυχώς όμως κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι αόρατοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας και πρέπει να τους φροντίζουμε όλο τον χρόνο, αυτό το μέτρο στο σπίτι για το οποίο εμείς γκρινιάζουμε δεν το έχουν. Δεν το έχουν για διάφορους λόγους. Και πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Και ειδικά φέτος, όπως πολύ σωστά είπες, θα είμαστε στο σπίτι και θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που κάνουν αυτές οι δομές, αυτοί οι οργανισμοί. Όταν και εγώ τη σχεδία την ήξερα, τις άλλες δύο τις είχα ακουστά, δεν τις ήξερα τόσο καλά, για να είμαι ειλικρινής. Είναι θαυμάσια η δουλειά που κάνουν. Mm-hmm. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά μας ξεπερνάει το μεγαλείο τους. Εμείς θα κάνουμε το ελάχιστο και ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν είναι εύκολη η συμμετοχή, το αντιλαμβάνομαι. Όμως, έχει όπως είπες, θα πάρουμε λιγότερα τώρα φέτος, ας πάρουμε κάτι λιγότερο και ό,τι μπορεί ο καθένας να το δώσει είναι κάτι που για μένα έχει μεγάλη σημασία. Και μπορώ να πω ότι ήδη περίπου μία μέρα και κάτι από την ανακοίνωση αυτής της πρωτοβουλίας ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και γνωρίζεις, παρακολουθώντας τη δράση μας, ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι ο εθελοντισμός εξαντλείται σε παγκόσμιες ημέρες Χριστούγεννα Πάσχα. Αγαπητέ μου, εγώ δεν θα το πω καν εθελοντισμό. Δεν θα το πω καν εθελοντισμό αυτό το πράγμα. Ναι. Η ανθρωπιά. Αυτή είναι η κοινωνική προσφορά. Η κοινωνική προσφορά. Ακριβώς, και να πω και κάτι, φίλε Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρε της ΟΝΕΔ. Επειδή είμαστε η γενιά η οποία πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντες και όχι να τους περιχαρακώσει, υπάρχουν κάποιες έννοιες που δεν ανήκουν σε ιδεολογικούς χώρους. Η αλληλεγγύη, αυτή η υπέροχη λέξη, δεν είναι δική τους. Στην πράξη, αλληλεγγύη, δεν θυμόμαστε τις λέξεις αυτές όταν θέλουμε να κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Έτσι. Δεν προσπαθούμε να χτίσουμε καριέρες, για μένα είναι το πιο ισχυρό, πάνω σε τέτοια θέματα. Και τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά, άκουγα τι έλεγες πριν βγω στον αέρα. Εγώ μπορώ να θυμίσω και άλλα περιστατικά αντίστοιχα με τον πρωταγωνιστή που προανέφερες. Δεν νομίζω μου ότι... έστειλε κατευθείαν μήνυμα, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας εκείνη την ώρα. Μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος την χάνει να είναι και του χώρου και ο οποίος θέλει γενικώς να με προστατεύει. Μου λέει, Κωνσταντίνε, μην βγαίνεις τόσο μπροστά, μην τα λες. Μην το ένα, μην το άλλο. Του λέω, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι βουλευτής Αλφα Αθήνας, η επανεκλογή είναι ο στόχος μου και όχι κάποιο άλλου είδους αξιοποίηση, έτσι με το στανιό όπως σκέφτονται διάφοροι τι θα κάνουν και τα σχετικά. Έχω υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι μας ψήφισαν να προωθώ συγκεκριμένες ατζέντες και συγκεκριμένες δράσεις, όχι μόνο στη θεωρία και στην πράξη. Λοιπόν, όταν συμβαίνουν αυτά στο κέντρο της περιφέρειάς μας, δεν πρέπει να πούμε την αλήθεια, χωρίς καμιά εμπάθεια.
Τυχαίνει να είναι και πάρα πολύ κοντά στο δικηγορικό μου γραφείο και ήμουνα αυτό που τη μάκρυ έχει το περιστατικό. Και όλες οι δράσεις σου κιόλας. Πέρασα λίγο μετά και το είδα κι εγώ. Και όλες οι δράσεις σου σήμερα να πω ότι σχετίζονται με την καρδιά της πόλης μας, για την οποία χθες ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου της Νέας Δημοκρατίας ενεκάλεσε τον πρώην δήμαρχο κύριο Καμίνη, ο οποίος επί ΣΥΡΙΖΑ εξετόξευσε τις ροές και ουσιαστικά τον αριθμό των μονίμως βρισκομένων αλλοδαπών στην Αθήνα, για να πάρει την απάντηση ότι αυτά λέει, είναι ακροδεξιές αντιλήψεις. Να σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρξει ένας αφελινισμός του κέντρου. Και λες... Αναγκαστικός μάθει να βαφτίζουμε ακροδεξιό πολλά πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ακροδεξιά, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα κάνουν αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν νομίζω ούτως ή άλλως ότι το μέτρο σύγκρισής μας είναι όλοι αυτοί. Εμείς είμαστε με όλους τους Έλληνες, με όλους τους πολίτες αυτού του τόπου, αυτής της χώρας. Είμαστε πραγματικά δίπλα τους, όσο μπορεί ο καθένας. Δεν τους ανήκει ούτε η αλληλεγγύη, ούτε η κοινωνική προσφορά, ούτε ο εθελοντισμός, ούτε τίποτα. Αυτό ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και αυτές τις μέρες ειδικά ο κόσμος δείχνει το πραγματικό του, το αληθινό του πρόσωπο. Έχει δείξει απίστευτη υπομονή. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ορθώς έχουν σταθεί δίπλα στο κράτος, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές. Και μιλάω ειλικρινά, έχω μείνει πραγματικά απίστευτα ευχαριστημένος από την αγάπη και τη βοήθεια του κόσμου σε αυτές τις δομές. Και το τονίζω ότι όλες αυτές οι καταθέσεις με δικαιολογία, είτε ο ΝΕΔ, είτε κατάσταση, είτε δάπνο του φοβού, είναι απευθείας σε αυτούς τους λογαριασμούς. Μπορείτε και στο site μας και στις σελίδες μας στα social media να τις δείτε. Ό,τι μπορεί ο καθένας, και ένα και δύο και τρία και πέντε ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ξανά πες μας το πώς, πώς μπαίνουμε, τι κάνουμε. Υπάρχουν λογαριασμοί τραπέζι των τριών δομών. Mm-hmm. Σχεδία, υπνοτήριο αστέγων γιατροί του κόσμου, δείπνο αγάπης. Εγώ τα λέω για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή μιλάμε για ανθρώπους φοβερά δραστηρίους στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που πραγματικά γίνεται. Και η σχεδία είναι και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τους ίδιους προς τους ίδιους. Είναι αξιοπρεπέστατη η παρουσία τους. Είναι ακριβώς θεάρεστο το έργο και των άλλων δύο οργανισμών. Είναι στο site της ΟΝΕΔ, www.oned.gr, ανεπτυμμένοι όλοι οι λογαριασμοί. Ο κόσμος συνδράμει απευθείας τους οργανισμούς αυτούς, τις δομές αυτές. Εμείς δεν μεσολαβούμε, εμείς προβάλλουμε το έργο τους και θέλουμε όλος ο κόσμος να τους βοηθήσει. Καλό θα ήταν να βάλουμε σε τηλεγγύη κατάστασης ο ΝΕΔ τηλεμαραθώνιος, η δάπνο του φουκού. Εγώ προσωπικά θα βάλω δάπνο του φουκού. Να μην σου πω ότι θα το βάλω ολόκληρο. Θα βάλω αιτιολογία κατάθεσης και ακεού και ου και δάπνου του φουκού. Να μην σου πω μετά θα βάλω και μία υποσημείωση ΑΕΔΑΠ. Περιμένουμε και το βίντεο σου για να το προβάλλουμε την Παρασκευή. Βεβαίως. Θα το έχουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε κιόλας στις διαδικτυακές συζητήσεις που θα κάνουμε επ' ευκαιρία όλων αυτών των δράσεων της ΟΝΕΔ. Φίλες, φίλοι, στηρίξτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στηρίξτε, βάλτε πλάτη, ανοίξτε την καρδιά σας, βάλτε το χέρι στην τσέπη. Φέτος δεν θα βγούμε έξω. Είδες και ο Άδωνης, πώς τα ρε, πήρε παντελόνι, click away, παντελόνι Ζιβάγκο, του έρχεται. Εδώ, καλύπτει μέχρι τη γραμμή του στήθους, σαν το λογοθετήδη παλαιά. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όσοι έχουμε την δυνατότητα φέτος να κάνουμε λίγο χιούμορ, διότι περνάει πάρα πολύ δύσκολα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας. Να φροντίσουμε και για τους άλλους. Και ΑΚΕΑΚΕΟΥ και δάπνο του φουκού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο Μαρινάκη για έναν τελευταίο λόγο, διότι κάνει αυτή τη δράση με τις καλές ΜΚΙΟ. Ούτε τις ΜΚΙΟ θα τσουβαλιάσουμε. Έχουμε στείλει 4 στον ανακριτή για κατασκοπία. Έχουμε στείλει 14 στον εισαγγελέα σιωπηρά η ομάδα των 50 ατόμων της ελληνικής αστυνομίας και της αρχής διαφανείας, αλλά δεν είναι όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις το κακό, το μαύρο, δεν είναι άσπρο και μαύρο. Εδώ λοιπόν, γιατροί του κόσμου, το υπνοτήριο αστέγων, στο κέντρο δείπνο αγάπης και η σχεδία που δεν είναι ακριβώς μη κυβερνητική οργάνωση, είναι μια προσπάθεια των αστέγων συμπολιτών μας να προσφέρουν για αυτό το οποίο θα λάβουν από εμάς και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ και πάλι τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, Παύλο Μαρινάκη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.